Ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος Κουτσίου αναφέρει πως η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισαν να οργανωθούν σε ομάδες για να προστατευτούν σε συνεργασία πάντα με την αστυνομία. Επέριψε ευθύνες στην περιφέρεια και στην αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας αλλά και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ζήτησε να παρέμβουν για να λυθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα στην περιοχή τους. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Τώρα, όταν βλέπεις, ας πούμε, κάθε δύο μέρες να ανοίγουν σπίτια, να μπαίνουν μέσα σε γέρους ανθρώπους, ας πούμε, ηλικιωμένους, σε μικρά παιδιά και να κλέβουν, δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Βέβαια, είμαστε σε συνεργασία με την αστυνομία της Δεμέας και μπράβο στα παιδιά γιατί μας έχουν βοηθήσει. Αλλά μέχρι εκεί και αυτοί δεν έχουν τη δύναμη και τη δυνατότητα, γιατί μένει ένας αστυνομικός κάθε βράδυ στο αστυνομικό τμήμα. Και δεν μπορέσουμε να βγει έξω περιπολίτες, δηλαδή να τύχει κάτι όπως έτυχε εμένα στο χωριό μας, κάποιο αυτοκίνητο το οποίο ήταν ύποπτο και τελικά ήταν πολύ επικίνδυνο από ό,τι αποδείχθη ύστερα από έβρεση της αστυνομίας. Εγώ θέλω να εκθέσω και τον Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου και τον αστυνομικό διευθυντή της Κορινθίας, αλλά παράλληλα και το Υπουργείο, δηλαδή αυτούς τους μεγάλους με λίγα λόγια. Γιατί αν δεν κάνουν κάτι αυτοί, να φέρουν δύο και τρία άτομα, να είναι σε φύλαξη το αστυνομικό τμήμα της Δεμέας, δηλαδή γενικά σε όλο το Δήμο. Ο Δήμος έχει 10 χωριά. Δεν μπορεί ένας αστυνομικός να τα βγάλει πέρα. Δηλαδή τι θα κάνει, θα φυλάει το οπλοστάσιο ή θα βγει έξω. Η αστυνομία εδώ στην Δεμέα έχει δίκιο. Όλα τα παιδιά. Κάτι δηλαδή πρέπει να κάνει και η πολιτεία να βοηθήσει τους πολίτες γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Είχαν πολλά κρούσματα στο χωριό στο Κούτσι. Στο χωριό έχουμε 10 κρούσματα. Σχεδόν μέρα παραμέρα γίνεται. Ναι, κάθε δύο μέρες είχαμε κρούσμα. Και τώρα έχουμε κάνει γενική συνέλευση μαζί με τους χωριανούς. Είχε ανέβει και ο κύριος Δήμαρχος και ένας αντιπρόσωπος της αστυνομίας. Και έχουμε μια περιφρούρηση, ας πούμε, μια ομάδα 4 ατόμων που φυλάνε κάθε βράδυ. Πολίτες. Πολίτες, ναι, εννοείται. Αλλά σε συνεργασία πάντα με την αστυνομία. Και ευχαριστώ πολύ την αστυνομία της Δεμέας και με αυτή τη δύναμη που έχει, ας πούμε, που μας βοηθάει. Κάθε βράδυ αλλάζετε βάρδιες. Ναι, αλλάζουμε βάρδιες, δηλαδή 4 άτομα κάθε βράδυ. Εκεί καταλήξαμε. Τι να κάνουμε, άλλη λύση δεν υπάρχει. Εάν δηλαδή η πολιτεία δεν πάρει κάποια μέτρα, δεν γίνεται τίποτα. Συγκεκριμένα σήμερα με είχε πάρει κάποιος βουλευτής εδώ της Κορινθίας να με ρωτήσει για αυτά τα πράγματα που γίνονται στο χωριό και του λέω και δεν δίνεις ένα αστυνομικό, στο αστυνομικό τμήμα της Δεμέας του λέω να είναι σε υπηρεσία, να φυλάξει. Να είναι δικό του αστυνομικό. Ναι. Και μου λέει, ξέρεις, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αφού δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, έλα του λέω στις εκλογές επάνω να πάρεις ψήφους μετά. Θα πάρει. Θα σου έλεγα τώρα, αλλά δεν είμαι στο χαρακτήρα μου να μιλώ έτσι.